κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι μου έφυγε στα στάσιμα κύματα και θα ήθελα να το πω. Απλά δεν είναι παραλληλικό, απλά είναι σημαντική παράδοση. Θέλω να σας πω ότι τι έχουν πει. Σημεία μεταξύ δύο δεσμών έχουν διαφορά φάση που λένε. Δηλαδή είναι συμβαστικά, είναι ή όλα προς τα κάτω ή όλα προς τα πάνω. Ενώ σημεία από τη μία και την άλλη μεριά ενός δεσμού, κατέρωθεν δηλαδή, έχουν διαφορά φάση σπί. Επίσης, όταν κάνουμε το σημειωτικό που κάποια στιγμή ήταν η δεσμή, αν θυμάστε, και βάλετε τις κυρίες έτσι σε σεράκια, εκεί μπορεί να σας πέσει κανείς και να σας πει καλά. Όταν είναι έτσι η ευθεία κάνει δηλαδή το σημειωτικό που πήγε η ενέργεια του κύματος, θα το πείτε ότι είναι μέρη της κινητική ενέργεια των μορίων αυτών. Εντάξει, γιατί πέσει αυτή η ψαγική ερώτηση και τα παιδιά που κλάβουν λίγο. Αυτά τα δύο πράγματα είχα να σας πω από τα προηγούμενα και τώρα θα μπούμε να μιλήσουμε λιγάκι για το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Λοιπόν, παιδιά, για το ηλεκτρομαγνητικό κύμα θα σας πω κάτι το οποίο ξεφεύγει λίγο από τα πλαίσια του βιβλίου, αλλά θα ήθελα να τα ακούσετε. Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Λοιπόν, εγώ θα σας θυμίσω ότι κάποια στιγμή στις ηλεκτρικές καταδόσεις είχαμε έναν πυκνωτή, σωστά, έναν πυκνωτή εδώ πέρα και ένα ποινίο από εδώ. Και εδώ υπήρχε ένα ηλεκτρικό πεδίο το οποίο άλλαζε συνέχεια και εδώ ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο άλλαζε συνέχεια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αν πάρετε αυτές τις πλάκες του πυκνωτή και τις ανοίξετε σιγά σιγά, αυτό το περίφημο τώρα ήταν το κύκλωμα το LSM, το περίοδο 2PLSM, με ψήφου ψηφίου κτλ. Αν πάρετε λοιπόν σιγά σιγά και ανοίγετε τις πλάκες του πυκνωτή, αρχίζει αυτό και ανοίγει το ηλεκτρικό πεδίο και έρχεται στον χώρο. Προσέξτε, κάποια στιγμή αντικαθιστάτε το ποινίο, λέμε, με ένα καλώδιο το οποίο έχει πολύ μικρό συντελεστή στεγόνι σελ, και ανοίξατε κι άλλο το πυκνωτή, άρα το ηλεκτρικό πεδίο έχει ανοιχτεί πολύ στο χώρο. Κάποια στιγμή λοιπόν το φέρνω τελείως αντίθετα και έχει φτάσει εδώ η μία πλάκα του πυκνωτή, εδώ η άλλη και προσέξτε. Ενδιάμεσα βάζω μια εναλλασσόμενη τάση η οποία έχει μια μολυκότητα συν μια πλήνση και εδώ δημιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο το οποίο είναι ηλεκτρονικά καταβαλλόμενο. Μια λέει την αντίθεση να μου σπανέψει μια παρανάποδα. Όλα λοιπόν έχουν ένα χρονικά το καταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα χρονικά καταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι εργάσιμο. Έτσι. Οκ. Okay. Με αποτέλεσμα να έχουμε τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Η ταυτόχρονη διάδοση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου αυτού του χώρου ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, παιδιά μου, για να το κάνω και να σας το σχεδιάσω, πρέπει να κάνω το εξής κύμα. Προσέξτε ότι είναι λίγο ζώρικο αν θέλετε να το κάνετε σωστά και με προοπτική. Δηλαδή, πείτε ότι αυτό είναι το ηλεκτρικό και θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Εδώ πέρα αυτά που τα βάλω τα διαμήματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, θα τα αναλύσω σε λίγο, μην ανησυχείτε τι είναι αυτά. Να λύσει την ίδια εδώ στη μέση. Να βάλω και τα διαμήματάκια. Αυτό λοιπόν είναι το ηλεκτρικό πεδίο, το ε, και με κόκκινο θα κάνω το μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι οριζόντιο. Και καλά, όταν είμαι από πίσω, πρέπει να το σβήνω κανονικά, αλλά το αφήνω έτσι για να καταλάβετε. Εδώ οι δυναμικές γραμμές είναι έτσι. Και πιστεύω να καταλαβαίνετε εδώ ότι δημιουργείται. Αυτό είναι το οριζόντιο. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αυτό το κάνω με πράσινο, φεύγει κάθε 1 στα 2. Ωραία. Ευρύτε κάθε 1 στα 2. Αυτό το ηλεκτρικό έχει εξίσωση ε0-2π τα αυριατά μειονυχή προς L και το μαγνητικό β4, αν θυμάστε, η ένταση του μαγνητικού πεδίου ε0-2π τα αυριατά μειονυχή προς L. Μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει η σχέση ε0-β0-σ0 τα χίλια του φωτός. Στο κενό, εάν τα κύματα δεν είναι στο κενό, απλά γράφουμε ε0-β0 θα είναι τα χίλια του φωτός στο υλικό το οποίο βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα,
Δηλαδή είχε το λιγαμαλιό κύμα είναι αυτό, το ηλεκτρικό πεδίο αυτό και το μαγνητικό πεδίο που ταυτόχρονα διαδίδονται στον χώρο κάθετα μεταξύ του. Πολύ σωστά. Το λιγαμαλιό κύμα είναι κάθετο στα δύο. Δύο σχόλια. Κανονικά, εγώ πέρα έπρεπε να υπάρχει μια αρχική φάση, μια διαγράφηση μεταξύ του. Γιατί πρώτα δημιουργεί το ηλεκτρικό και μετά το μαγνητικό. Και μάλιστα η αρχική διαγράφηση πρέπει να είναι πι4. Ωραία, όπως ξεκινούσαμε από το έλξη όταν ήταν το φορτίο 0, τώρα έχουμε ένα 0. Εμείς αυτό το κάνουμε σπίτι, το ξεπερνάμε και λέμε ότι μακριά από την πηγή τα δύο κύματα, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό, είναι πλέον συμφασικά. Εντάξει, στα πλαίσια λοιπόν του βιβλίου του Γάμα Λεκείου, του σχολικού βιβλίου του Γάμα Λεκείου, λέμε ότι τα δύο κύματα είναι συμφασικά και δουλεύουν με αυτή την εξίσωση. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στα ηλεκτρομαγνητικά. Βλέπετε, αυτή είναι η φάση του ηλεκτρικού πεδίου, αυτή είναι η φάση του μαγνητικού πεδίου, αυτή είναι η μέση της έντασης. Η ένταση σας θυμίζω ότι τύπος F προς Q, Newton ανά μέτρα. Πιο πολύ δυσκολία υπάρχει εδώ στο αρχικό κομμάτι να καταλάβετε, να θυμηθείτε ή να εννοήσετε ότι ταυτόχρονα με την διάδοση ενός ηλεκτρικού πεδίου υπάρχει ένα μαγνητικό πεδίο χρονικά μεταβολών. Τώρα, προσέξτε τώρα τι γίνεται με το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Υπάρχει μια ιστορία με το φάσμα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Αν δείτε στο βιβλίο σας, έχει ένα πίνακα στο οποίο έχει όλο το φάσμα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Προσέξτε τώρα τι είναι όλο το φάσμα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Η ηλεκτρομαγνητική εκδοχή βρίσκεται παντού. Ο άνθρωπος βλέπει το ορατό φως από τα 400 ανανόητα του κύματος μέχρι τα 700 ανανόητα. Μέχρι εκεί μπορούν τα παντάκια μας. Το πιάσετε. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι υπάρχει φως που δεν βλέπουμε. Δηλαδή, η πρόταση για ένα φυσικό υπάρχει φως ακόμα και στο σκοτάδι, η απάντηση είναι ναι. Για ένα φυσικό υπάρχει φως ακόμα και στο σκοτάδι. Προσέξτε, είπα φως, δεν είπα ορατό φως. Δηλαδή, αν έχει μια κλίση φώτα, πατούλια, πράγματα και έχω μόνο το κινητό μου εδώ μέσα, ωραία. Παρόλο που μπορεί να μην βλέπω τίποτα ούτε τη μύτη μου, φως υπάρχει, απλά δεν είναι ορατό. Είναι ηλεκτρομαγνητική κοινοβολία που επικοινωνεί το κινητό μου με τα μηνύματα, τις κλίσεις, με την εταιρεία παροχής και πάλι λέγοντας. Το πιάσατε. Ωραία. Από εκεί και πέρα εσείς τι πρέπει να ξέρετε. Πρέπει να ξέρετε ότι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα αναλύνεται στα εξής σημεία. Πρώτα, θα ξεκινήσουμε με τα ραδιοκύματα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω δύο λόγια και θα σας λέω δύο στοιχεία. Τα ραδιοκύματα είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος από 10 εις την 5 μέτρα, από 10 εις την 5 μέτρα, μέχρι μερικά εκατοστά. Μερικά σταλημένα. Έτσι το λέει το βιβλίο σας. Προσέξτε. Δημιουργούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα, όπως τα κυκλώματα LSE και χρησιμοποιούνται στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Μετά τα ραδιοκύματα είναι τα μικροκύματα. Τα μικροκύματα έχουν μήκος κύματος, το οποίο είναι από 30 σταλημένα έως 1 μιλιμέτρα. Δηλαδή, από 30 σαντιμέτρ έως 1 μιλιμέτρ. Τα μικροκύματα, τα οποία τα ξέρετε, παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μετά βγαίνουν τα υπέρυθρα κύματα, υπέρ του ερυθρού, εντάξει, τα υπέρυθρα κύματα έχουν μήκος κύματος από 1 μιλιμέτρ μέχρι 7 επί 10 εις την 1/7 μέτρα, προσέξτε, νούμερα που μιλάμε, σας διαβάζω δύο λόγια για τα υπέρυθρα. Τα κύματα αυτά εκπέμπονται από τα θερμά σώματα και απορροφούνται εύκολα τα περισσότερα υλικά. Η υπέρυθρη κυκλοβολία που απορροφάται από ένα σώμα αυξάνει το πλάνο της θαλάμνωσης στο σωματιδίο, από το οποίο αποτελείται αυξάνοντα τη θερμοκρασία του. Προσέξτε αυτό το τελευταίο, έχει πέσει πάνω να βγει. Εντάξει, δηλαδή πρώτα στο στόμα έχει πέσει. Ωραία, μετά έχουμε το ορατό φως. Το ορατό φως που είναι από 400 μέχρι 700 ανανόμετρα. Το ορατό φως, παιδιά, οι κατηγορίες είναι σπάει σε κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο,
και ενώ και οι ώρες. Ωραία, αυτά είναι τα έξι βασικά πράγματα που αποτελείται τώρα το φως. Μετά είναι ή η περιόδης ακτινομολία ή η περιόδης ακτινομολία. Η περιόδης ακτινομολία, παιδιά, η περιόδης ακτινομολία έχει μήκος κύματος από 3,8 επί 10 εστιμίων 7 μέτρα μέχρι 6 επί 10 εστιμίων 7 μέτρα. Από 3,8 επί 10 σημείων 7 μέχρι 6 επί 10 σημείων 8 επί συγχωρείτε μέτρα, πολύ μικρή. Μετά έχουμε τις ακτίνες, πρέπει να σβήσω για να γράψω και τα υπόλοιπα φάσματα. Μετά, παιδιά, είναι οι ακτίνες χ, οι ακτίνες ρ και 6. Ακτίνες χ, ή ρ και οι οποίες έχουν μήκος κύματος το οποίο είναι από 10 εστιμίων 8 μέτρα μέχρι 10 εστιμίων 13, από 10 εστιμίων 8 μέτρα μέχρι 10 εστιμίων 13, βλέπετε ότι έχουν πέσει πάρα πολύ. Και τέλος, παιδιά, είναι οι ακτίνες γάμα. Τέλος, είναι οι ακτίνες γάμα. Οι ακτίνες γάμα με μήκος κύματος το οποίο κυμαίνεται από 10 εστιμίων 10 μέχρι 10 εστιμίων 14. Αυτή είναι. Θα σα διαβάσω και δεν σα διαβάσω νομίζω τι περιόδου. Λοιπόν, για την περιόδου, ο ήλιο είναι στην πηγή τη ακτινοβολία. Είναι υπεύθυνη για το μάτι του στο καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο μέρο τη περιόδου τη ακτινοβολία που φτάνει στην πηγή από τον ήλιο, παιδιά, απορροφάται από τα άτομα και τα μόρια τη ανώτερη ατμόσφαιρα, στρατόσφαιρα. Το όζο δηλαδή. Για εκείνη σκι, είναι η πνευματική εκτροβολία με μήκη του σχήματος, όπως είδατε, μεταξύ αυτών των τιμών. Η πιο κοινή αιτία παραγωγής τους είναι η επιβράδυνση ηλεκτρονίων που προσκρούν με μεγάλη ταχύτητα σε έναν δυναμικό στόχο και χρησιμοποιείται στην ιατρική και για διαγνωστικούς σκοπούς. Και οι ακτίνες γάμα είναι η πνευματική εκτροβολία που εκπέμπεται από τους μέτρους αδιανομούς πυρήνης, καθώς και σε αντιδράσεις πυρήνων και στοιχειωτών σωματιδίων ή ακόμα και κατά τη διάσπαση στοιχειωτών σωματιδίων. Είναι πολύ διαστημικές και πλέον τους οργανισμούς που τους κορφούν. Επαναλαμβάνω, αυτή η σκάμα είναι η γαμπιενέργεια. Ωραία. Αυτά. Θα πρέπει να έχετε, θα μου πείτε γύρω από τα μάτια απ' έξω. Δεν είναι τόσο να τα μάτια απ' έξω, είναι όμως να έχεις μια εικόνα του τι γίνεται με τα μήκη κύματος, γιατί μπορώ να σε πάρω κάποια και να ξέρεις πληροφορίες, γιατί μπορώ να σε πάρω κάποια ερώτηση, όπως πάνω σκάρει αυτό, οι υπέρυθρες απορροφώνται από τα σώματα και αυξάνουν τον πλάτο καλά του ίσου, άρα και τη θερμοκρασία του, έχει πέσει αυτό που σα λέω. Όπως επίσης μπορεί να σα βάλει καμία ανάστηση ότι η διάσταση ενός αυτοκινήτου με ποια ακτινοβολία μπορεί να προσεγγιστεί το μήκο κύματο τη ακτινοβολία με το μήκο του αυτοκινήτου, που είναι τα πρώτα που είπαμε, τα ραδιοκύματα που βρίσκονται από 10 στην 5 μέχρι μερικά στα τιμέρα. Ή να σα πει μια μάνα του μπάχτη. Υπάρχει τέτοια ερώτηση στο σχολικό βιβλίο, επαναλαμβάνω, που αναφέρεται σε, δηλαδή αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των κυμάτων, εάν έχει να πιστεύω σαφής. Αυτά όσον αφορά το ηλεκτρομαγνητικό, στην αρχή της παράδοσης μιλήσαμε για το ηλεκτρομαγνητικό κύμα και μετά μιλήσαμε για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, του οποίου καλό θα είναι να ξέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά. Την επόμενη φορά θα αναπτύξουμε την παράδοση με κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με την οπτική. Ευχαριστώ.